Δημήτρη, συγχαρητήρια. Ακόμη ένας πανελλήνιος τίτλος. Είναι γεγονός, τόσο ατομικός όσο και ομαδικός. Ποια είναι τα συναισθήματα και που έχεις βιώσει με το τέλος της πρώτης μέρας του πανελλήνιου πρωταθλήματος? Σίγουρα ένας ατομικός τίτλος ακόμη. Επετειακός για μένα, είναι ο 10ος στη σειρά. 10 χρόνια συνεχόμενο πρωταθλητής Ελλάδος. Ένα πολύ ωραίο πανελλήνιο πρωτάθλημα, μπορώ να πω. Σε ένα πολύ ωραίο στάδιο, σε ένα ζεστό στάδιο, όπου πιστεύω ότι το πανελλήνιο πρωτάθλημα φιλοξενήθηκε πολύ σωστά και πολύ ωραία. Ελπίζω και η επόμενη μέρα να είναι το ίδιο όμορφη όπως και η σημερινή. Είδαμε ότι το πανηγύρισες έντονα και φώναζε 10ο και ήρθε όλος ο κόσμος. Όλοι σε θεωρούσαν φαβορή για τον τίτλο, παρόλα αυτά το πανηγύρισες δεόντως με την ψυχή σου. Ναι, το πανηγύρισα επειδή ήταν η 10η συνεχόμενη χρονιά. Είναι κάτι ητήσι νομίζω γι' αυτό. Να είσαι 10 χρόνια συνεχόμενα πρωταθλητής Ελλάδος. Ήθελα να το πανηγυρίσω λίγο διαφορετικά. Ευχαριστώ τον κόσμο που φώναξε για μένα. Σίγουρα θεωρούμουν φαβορή λόγω των τίτλων που είχα. Λόγω του ότι ήμουν και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι πρωταθλητής Ελλάδος. Σίγουρα γιατί πέρσι είχα και ένα χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Σίγουρα και πάξε, ξέρω εγώ, ήμουν και το φαβορί. Στο 2019, ποιοι είναι οι στόχοι σου? Οι στόχοι μου είναι η πρόκληση στην Ολυμπιάδα, αν υπάρξει σωστή υποστήριξη. Αν υπάρξει σωστή υποστήριξη, θα προσπαθήσω να μας εκπροσωπήσω στο Τόκιο. Αν δεν υπάρξει σωστή υποστήριξη, δεν θα τα καταφέρω μόνος μου. Είναι το μόνο σίγουρο. Χρειάζεται στήριξη. Μετά από εκεί θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια του ΠΑΟΚ, τον Χάρη τον Μάγιο, που είναι ένας έφορας, μακάρι να υπάρξουν σαν αυτόν και στις υπόλοιπες ομάδες, να ανέβει το επίπεδο στην Ελλάδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι οι αθλητές. Σαν αρχηγός της ομάδας, εύχομαι αυτός ο άνθρωπος να μείνει δίπλα μας και να συνεχίσει να μας στηρίζει.